Στη χειρότερη του κατάσταση σε ό,τι αφορά τη στελέχωση του νοσοκομείου, καταγγέλει το Σωματείο Εργαζομένων, πω βρίσκεται το παγνί. Η αλήθεια είναι ότι αυτό που λέει ο Υπουργό, ότι φεύγει ένα και επιστρέφει ένα στο νοσοκομείο και προσλαμβάνεται, δεν ισχύει. Ζούμε και εμεί και οι ασθενεί στην πραγματικότητα, το προσωπικό είναι πάρα πολύ λίγο συνειδητά και πολιτικά είναι πάρα πολύ λίγο. Η επανεκκίνηση για να του Εθνικού Συστήματο Υγεία που επικαλείται η κυβέρνηση είναι κενό περιεχομένου, εάν δεν συνοδεύεται από χρηματοδότηση και αποστελέχωση του ανθρώπινου δυναμικού. Όπω σημειώνουν χαρακτηριστικά τα μέλη του Σωματείου, τα κενά, για παράδειγμα, στην νοσηλευτική υπηρεσία αγγίζουν το 50% των θέσεων. Δυστυχώ δεν μπορούμε να ανταπεξέλθουμε στι απαιτήσει των ασθενών. Ε, και αυτό που ζητάμε είναι η κατανόησή τους, γιατί χάρη στο φιλότιμό μας ε, μπορούμε να πούμε ότι εξυπηρετούμε αυτό τον κόσμο που μπαίνει μέσα. Για παράδειγμα, από τους περίπου 50 βοηθούς ταλάμου που προβλέπει το οργανόγραμμα του 2012, Λείπουν περισσότεροι από 30 ενώ στους τραυματιοφορείς οι ελλείψεις φτάνουν το 50% αφού από τις περίπου 80 θέσεις που προβλέπονται τα κενά ξεπερνούν τα 40. Όλα αυτά θα πρέπει να καλυφθούν με μόνιμο προσωπικό, να καλυφθούν οι κενές οργανικές θέσεις που προβλέπει ο οργανισμός και ουσιαστικά που έχει ξεπεραστεί και τα νοσοκομεία πρέπει να αναβαθμιστούν με νέα οργανογράμματα βάσει των σύγχρονων αναγκών. Οι ελλείψει σε προσωπικό που αφορούν όλα τα νοσηλευτικά ίδρυματα τη Κρήτη και οι μεγάλε αναμονέ που παρατηρούνται στην εξυπηρέτηση των ασθενών δημιουργούν συχνά εντάσει ανάμεσα σε εργαζόμενου και ασθενεί. Θέλουμε να στείλουμε ένα μήνυμα στου κριτικού ότι ο αγώνα που κάνουμε ή τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν στι παροχέ υπηρεσιών υγεία έχουν όνομα και πρέπει ο παραλήπτη του να είναι εκεί. Η κυβέρνηση, το Υπουργείο οι διοικήσεις των νοσοκομείων που έχει η καθεμία τη δική της συμβολή στην κατάσταση που, ζυ, που βιώνει ο κόσμος. Στο μεταξύ, οι κινητοποιήσεις στον χώρο της υγείας θα συνεχιστούν την ερχόμενη Τρίτη 16 Ιουλίου με φόντο και το διαλυτικό όπως καταγγέλλεται νομοσχέδιο για την ψυχική υγεία θα πραγματοποιηθεί συγκέντρωση διαμαρτυρία στα λιοντάρια στη μία το μεσημέρι. Καλούμε όλους να είναι γιατί αφορά το θέμα της ψυχικής υγείας και της όλη την κριτική κοινωνία.